τηλεοπτικά πρόσωπα. Η Μαρία Μπακοβίνη είναι μια γυναίκα που διαθέτει ένα ξεχωριστό συνδυασμό, τη γοητεία και το πηγαίο χιούμορ. Αν και αρκετά χρόνια πια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τηλεοπτικής μας ζωής, υπάρχουν πράγματα που είναι άγνωστα για την αγαπημένη παρουσιάστρια. Εμείς μάθαμε και σας αποκαλύπτουμε 10 από αυτά που δεν γνωρίζετε για εκείνη. Η Μαρία Μπακοδήμου είναι εφισμένη στο ίντερνετ. Σερφάρει πάντα και παντού. Ακόμη και μέσα στη νύχτα, αν για οποιοδήποτε λόγο ξυπνήσει, δεν θα χάσει την ευκαιρία να κάνει μια διαδικτυακή βόλτα πριν επιστρέψει στο κρεβάτι της. Όπως παραδέχεται η ίδια, παθαίνει φρίκι όταν είναι σε μέρος που δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Η Μαρία είναι εφισμένη και στον καφέ. Δεν αρχίζει τη μέρα της αν δεν φτιάξει ένα στιγμιαίο καφέ. Μετά ακολουθούν 3 ή 4 καπουτσίνο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο καφές της Μαρίας δεν είναι απλώς γλυκός, είναι κυριολεκτικά σιρόπι, αφού βάζει και ζάχαρη και ζαχαρίνη. Την πρώτη για να μην της λείψει η γεύση της και τη δεύτερη για να μην παχύνει. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται όταν παραγγέλνει ένα τέτοιο καφέ σε καφετέρια. Και οι αγαπημένες συνήθειες της Μαρίας συνεχίζονται με το ψάρεμα. Η γοητευτική παρουσιάστρια περνάει τις καλοκαιρινές της διακοπές αγκαλιά με τις πετονιές. Και μάλιστα με άριστα αποτελέσματα, αφού καταφέρνει πάντα και πιάνει το μεγαλύτερο ψάρι της παρέας. Σε αντίθεση ίσως με αυτό που θα φανταζόταν κανείς, η Μαρία Μπακοδήμου λατρεύει τις δουλειές του σπιτιού σε σημείο να ζηλεύει κάποιες φορές τις νοικοκυρές. Μάλιστα, βρίσκει πολύ ελκυστικό το ρυθμό της μονοτονίας που ζει μια γυναίκα που ασχολείται αποκλειστικά με τα οικιακά. Είναι πραγματικά ένα κορίτσι για σπίτι, αφού εκτός από σκούπισμα σφουγγάρισμα, της αρέσει πολύ και να μαγειρεύει. Λάθος. Να δημιουργεί εννοούμε. Γιατί η Μαρία Μποκοδήμου μπορεί και μεταμορφώνει οποιοδήποτε φαγητό σε πίτα. Και μάλιστα με χωριάτικο φύλλο που ανοίγει η ίδια. Ακόμα και με τα παιδιά της η Μαρία είναι άνθρωπος των άκρων. Όταν βλέπει τα αγόρια της μετά τη δουλειά, είναι η πιο γλυκιά μαμά. Τα αγκαλιάζει, τα φυλάει, τα γαργαλάει ασταμάτητα. Όταν όμως τη θυμώσουμε τις αταξίες τους, ποιος είδε τη μαμά Μαρία και δεν τη φοβήθηκε. Αν ρωτήσεις ποιο είναι το μεγάλο της ελάττωμα, οι άνθρωποι του περιβάλλοντός της θα σου πούν ένα. Δεν έχει καθόλου καλή μνήμη. Γεγονός που εκμεταλλεύονται φίλοι και συνεργάτες για να την ξεγελούν. Η Μαρία όμως δεν θα ξεχάσει ποτέ πώς ένιωσε πέρυσι όταν κάλεσαν στην εκπομπή μια παλιά της συμμαθήτρια ως έκπληξη για τα γενέθλιά της. Η παρουσιάστρια δεν τη θυμήθηκε και άρχισε να αναρωτιέται αν υπήρξαν πράγματι συμμαθήτριες ή ήταν μία από τις φάρσες των συνεργατών της. Πριν από μερικά χρόνια, όταν η Μαρία Μπακοδήμου οδηγούσε, δεν χαριζόταν σε κανέναν. Όποιος έμπαινε εμπόδιο στον δρόμο της, τα άκουγε για τα καλά. Μάλιστα, έχει τύχει ο οδηγός ταξί να την κυνηγά για πολλή ώρα επειδή τον έβρισε. Μέχρι που αποφάσισε ότι τίποτα δεν αξίζει να χαλάει τη μέρα της. Αιτία στάθηκαν τα λόγια ενός οδηγού φορτηγού, ο οποίος, αφού υπέμεινε το βρίσιμο της Μαρίας που δεν δεχόταν να κάνει πίσω, κατέβηκε από το φορτηγό του και πολύ ήρεμα της είπε: «Κυρία Μπακοδήμου, εσείς που είστε τόσο γλυκιά, δεν βλέπετε ότι δεν έχω χώρο να κάνω πίσω?» Η Μαρία ένιωσε τόσο άσχημα και αμήχανα που δεν ξαναμάλωσε ποτέ. Τουλάχιστον όχι στο δρόμο. Η μεγαλύτερη πολυτέλεια που επιτρέπει στον εαυτό της είναι τα ταξίδια. Αγαπημένη της συνήθεια όταν βρίσκεται σε μια ξένη χώρα είναι να μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να περιπλανιέται στις γειτονιές της κάθε πόλης για να γνωρίζει τους λαούς καλύτερα. Μια συνήθεια που παραλίγο να την πληρώσει ακριβά, όταν εξερευνώντας τους δρόμους του Σαντιάγκο στη Χιλή, βρέθηκε κατά λάθος στις φαβέλες και έγινε μάρτυρας ενός μεγάλου καυγά. Μέχρι να τη βοηθήσει η αστυνομία να βρει το δρόμο για το ξενοδοχείο της, πέρασε τα πιο αγχωτικά λεπτά της ζωής της. Για το τέλος, η Μαρία Μπακοδήμου αλλάζει τόσο εύκολα γνώμη για την εμφάνισή της που χαρακτηρίζει τους συνεργάτες της, στο μακιγιάζ και το ενδυματολογικό, ήρωες. Η Μαρία όχι μόνο κατεβαίνει στο παραπέντε της εκπομπής για να ετοιμαστεί, αλλά μόλις είναι έτοιμη, θέλει πάντα κάτι να διορθώσει σε μακιγιάζ και μαλλιά ή ακόμη και να αλλάξει ρούχα, αφήνοντας άναυδους τους συνεργάτες της. Πολύ σωστά. Αυτή είναι η Μαρία που δεν ξέρουμε. Εγώ...